Επίσης, το εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδος έγινε με επίσημον τελετήν εις το Εθνικών Ιστορικών Μουσείο. Κατά αυτήν ομίλησεν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος κ. Περβενάς, αναφερθείς εις την έννοια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος. Εν συνεχεία, ο κ. Περβενάς, μετά τον άλλον επισήμων, περιήλθον τας αιθούσας του μουσείου. Εν τω μεταξύ, εν το πλαισίο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδος, επραγματοποίησαν αγώνες θαλάσσιοι, οι οποίοι περιλάμβαναν θεαματικές καταδύσεις και αγώνας κολυμβήσεως. Επίσης, επραγματοποίησαν επιδείξεις εγκαταλείψεως και αναρχήσεως εισλέμβων εκτελεστήσει από βατραγανθρώπους του Βασιλικού Ναυτικού. Στο Φαγητικό Δέλτα επεδίθησαν θαλάσσια σκάφη τελευταία μοντέλα, τα οποία προεκάλεσαν το ζωηρό ενδιαφέρον των ασχολουμένων με τα θαλάσσια σπορ. Επιδείξεις τηλεκατευθυνωμένων πλοιαρίων υπήρξαν ένα ενδιαφέρον θέαμα, το οποίο προεκάλεσε την ζωηράν περιέργεια ειδημόνων και μη. Στις θαλάσσεις και των θαλασσίων σπορ, οι δυνήθησαν να απολαύσουν και εντυπωσιακούς αγώνας σκι στην Πουλιαγμένη. Ναυτική είναι η εορτή. Και βεβαίως τιμόμενος ο Έλληνας. Ο αρχηγός του ΓΕΝ, αντινάβαρχος κ. Περβενάς, τιμά τη μνήμη του αφανούς ναύτου με ένα απέριτο στεφάνι, το οποίο ρίπτει στα γαλανά νερά του Φαγητικού Κόρπου.